Γενικά με τον Sneak έχουμε ένα story time έτσι πολύ μικρό που από εκεί πέρα τον συμπάθησα full. Αν θέλετε να σας πω το story time μπορείτε να το γράψετε κάτω στα σχόλια. Που λέτε παιδιά, αυτό το βίντεο είναι η συνέχεια του προηγούμενου βίντεο που έκανα, που πήγα στα γυρίσματα του Sneak μαζί με τον αδερφό τον MG και τον Fern στο γειτονιά 3, που ήταν κάτι ανεπανάληπτο, ήταν μια τέλεια εμπειρία. Και άφησα να υπονοηθεί στον αέρα, ας πούμε, ότι έχω κάπως γνωρίσει τον Sneak, χωρίς να πω ότι είμαστε φίλοι και όλα αυτά τα σχετικά. Γιατί πραγματικά αυτή η γνωριμία αξίζει να υπάρχει σαν story time στο κανάλι μου, μιας και τον Sneak, ρε παιδί μου, τον συμπαθώ όχι μόνο σαν rapper και όλα αυτά τα σχετικά. Που γενικότερα είναι πρωτοπόρος ό,τι κάνει. Τον συμπαθώ μετά από αυτό το story time που θα σας πω. Μετά δηλαδή από εκείνη την ημέρα πριν από 3,5-4 χρόνια κάπου εκεί. Τον συμπαθώ και σαν άνθρωπο. Αλλά δεν το είπα για να σας το πω τώρα, εφόσον ήξερα ότι θα σας αρέσει σαν ιδέα και το περίμενα και όλα ήταν αναμενόμενο. Λοιπόν, πάμε αναδρομικά γύρω στα 3,5-4 χρόνια πριν. Αν πούμε ότι τώρα είναι το τέλος του 2023 και αρχές του 2024, η ιστορία που θα σας πω με τον Sneak διαδραματίζεται το 2019, όταν νομίζω δεν είχε πικάρει ακόμη, αλλά έδειχνε δηλαδή η φάση ότι δεν υπήρχε ανταγωνιστής τέλος πάντων. Καλά, όχι ότι τώρα πιστεύω ότι υπάρχει, για τα δικά μου μουσικά δεδομένα τουλάχιστον. Γενικότερα ο Sneak ήταν πολύ πρωτοπόρος, από τότε που τον θυμάμαι μέχρι και τώρα ήταν πάρα πολύ πρωτοπόρος σε οτιδήποτε και αν έκανε, δηλαδή είτε ήταν θέμα μουσικής, είτε ήταν business move, στα πάντα δηλαδή, μέχρι και το dress code που είχε. Ήτανε clean ρε φίλε, δηλαδή δεν μπορούσε να πει κάποιος ότι δεν ήταν. Όλα τα πρωινά δικά ασχολιόντουσαν μαζί του και εκείνος ούτε συνεντεύξει έδινε ούτε τίποτα. Δηλαδή απήχε από όλα αυτά, πράγμα που μου έκανε εντύπωση αυτό. Είχα ξεκινήσει να κάνω παρέα με τον αρχηγό πριν γίνει όλη αυτή η φάση με το network και όλα αυτά τα σχετικά, πριν να ανακαλυφθούν δηλαδή όλα αυτά τα ταλέντα. Όταν ακόμη ήταν, ξέρεις, ο Χαγιάτε που παίζει LOL και όλα αυτά. Εμείς δεν κάναμε παρέα με τον Χαγιάτε τύπου να πηγαίνω στα streams και όλα αυτά τα σχετικά. Δεν έχω εμφανιστεί σχεδόν σε κανένα stream. Απλά βγαίναμε βόλτες τα βράδια και όλα αυτά. Κοντά στον αρχηγό, τέλος πάντων, γνώρισα πάρα πολύ κόσμο. Με έμαθε και αντίστοιχα πάρα πολύ κόσμο. Και μέσα σε όλο αυτόν τον κόσμο τον οποίο με γνώρισε ήταν και ο Μπαρμπέρι του Sneak, που ήταν και στη βασική παρέα του Χαγιάτε όταν βγαίναμε τότε σε όλα τα κλάμπα τη Αθήνα, όταν ήμουν 18-19 χρονών. Τέλος πάντων, μετά πολλά, μια μέρα είμαστε στο Studio 24, του δείχνα κάτι random κουρέματα και του λέγα: αδερφέ, ξέρω εγώ, αυτό, σου αρέσει αυτό, σου αρέσει το άλλο. Και κάπως καταλήξαμε σε ένα κούρεμα και του λέω: μπρο, αυτό το λέω, θέλω να μου το κάνεις εσύ. Τότε ο Sneak, όπως σας έλεγα, με όλα αυτά τα business move που είχε κάνει, μια πολύ καλή φάση, με ένα δικό του μπαρμπεράδικο, το Hustles Barbershop. Και εκεί πέρα, από ό,τι κατάλαβα, ήταν επικεφαλής ο George. Οπότε με έχωσε κάπως. Έρχεται η μέρα η οποία είναι να κουρευτώ κι εγώ εκεί. Τέλος πάντων, είχα φουλάχος, λέω μου, μαλάκα θα το συναντήσω. Φαντάζεσαι, λέω, να συναντήσω το Sneak από κοντά τότε εγώ. Ετοιμάζομαι, είχα και ένα μηχανάκι τότε. Φουλ καγκουριά και όλα αυτά τα σχετικά. Οι πιστοί fans ξέρετε πως ήμουνα λίγο πιο παλιά, τέλος πάντων, και καθ' όλη τη διάρκεια όσο μεγάλωνα. Τα ανεβαίνω πάνω στο μηχανάκι, φοράω και μια μπλούζα Χαγιάτε Άρμι που μου είχε δώσει ο Χαγιάτε τότε. Ξεκίνησα να πηγαίνω προς την Αθήνα εκεί πέρα που ήταν το μπαρμπεράδικο του Sneak. Φτάνω εκεί πέρα. Έρχεται η σειρά μου να κουρευτώ τέλος πάντων, γιατί εκεί πέρα ήταν με ραντεβού η φάση. Ξεκινάω εκεί πέρα με τον George Cook και με κουρεύει τέλος πάντων. Βλέπω το κούρεμα σιγά σιγά μου κάνει ένα σβήσιμο το οποίο ήταν full clean, τερματισμένο. Καθώς μιλάγαμε τέλος πάντων, με είχε ετοιμάσει. Ξέρεις, καθόμουν έτσι, κάλαμε και ένα story το οποίο δεν ξέρω αν μπορώ να το βρω μέσω του Instagram. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να το βρω, γιατί το είχα ανεβάσει τότε. Ξαφνικά ακούω μια αμαξάρα από έξω. Αμαξάρα γιατί δεν είχα ξανά τέτοιο αμάξι πέρα από το GTA τέλος πάντων. Τον βλέπω με ένα ραντάκι, κάτι Gucci παντόφλες τέλος πάντων και ένα σορτσάκι νομίζω όπως φοριζά, αν δεν κάνω λάθος. Θα σας βάλω τη φωτογραφία να δείτε. Ένα μερσεντικό ήτανε, ένα μεγκέ. Καλόν εγώ παγώνω το αίμα μου και λέω μαλάχα, λέω ήρθε ο Sneak. Τέλος πάντων, καθόμουν σε ένα καναπέ που είχε από ό,τι θυμάμαι. Μπαίνει μέσα, τους χαιρετάει όλους και χαιρετάει και εμένα. Φούλα κομπλεξάριστα, σαν να είμαι δηλαδή μέλος της παρέας και όλα αυτά τα σχετικά. Ξεκινάει τέλος πάντων τη συζήτηση εκεί πέρα με τους υπαλλήλους στο μαγαζί και όλα αυτά. Και σε κάποια φάση μου απευθύνει το λόγο και μου λέει: α, πώς φαίνεται εδώ πέρα η φάση και όλα αυτά. Και μου έκανε και αυτό φουλ εντύπωση, γιατί λέω: λέω, όλοι αυτοί νόμιζα ήταν, ξέρεις, έτσι ψιλομύτες και όλα αυτά τα σχετικά, δεν μιλάγανε. Αλλά ήταν πολύ κομπλέ. Ένιωθα σαν να είναι ένα παιδί της πλατείας, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Κάπως έτσι, σαν να είναι ένα παιδί το οποίο παίζαμε μπάλα, ξέρω εγώ, και απλά αράζουμε. Απλώς τα κατάφερε, κάπως έτσι. Σε κάποια φάση με ρωτάει για την μπλούζα, ξέρω εγώ, τι Χαγιάτε Άρμι, αρχηγός ιστορίες. Και του λέει ο George Cook, Μίτσο, του λέει είναι YouTuber. Και μου λέει, έλα ρε, μου λέει τι περιεχόμενο κάνεις. Δηλαδή, τύπου ενδιαφέρθηκε να μάθει τη φάση μου και όλα αυτά τα σχετικά. Του εξήγησα, μου λέει με τον αρχηγό τη φάση, του εξήγησα πάλι τέλος πάντων και όλα αυτά. Και καταλήξαμε να μου δίνει συμβουλές.
για το πώς μπορώ να βγάλω περισσότερα χρήματα. Τότε δεν έβγαζα χρήματα από το YouTube. Πώς μπορώ να βγάλω περισσότερα χρήματα, δηλαδή πόσα λεφτά μπορεί να έχει βγάλει ο ένας, πόσα λεφτά μπορεί να έχει βγάλει ο άλλος. Με το που τέλος πάντων παγώνει αυτή η συζήτηση, γυρνάει και λέει σε όλους: μάγκες, θα πάω να πάρω καφέ τέλος πάντων ή θα παραγγείλω, δεν θυμάμαι τώρα. Θέλετε να σας πάρω τίποτα? Λέει Τζόρτζος, πάνω εσύ, και σε κάποια φάση γυρνάει και σε μένα και μου λέει: εσύ μου λέει, θέλεις ένα καφεδάκι? Μου λέει: κάτι να πιεις, κάτι να φας, ένα τοστάκι, κάτι. Εγώ μου λέει: θα πάρω. Λέω: τι λες τώρα, ρε φίλε, λέω από μέσα μου, τι είπε ο τρελός. Φτάνει η φάση που έρχεται ο Deliveras με τα πράγματα που είχε παραγγείλει ο Sneak και κάποιο άλλο από εκεί πέρα από το Hustle. Μαγκές, no cap τώρα. Βγάζει ένα πορτοφόλι Louis Vuitton, κάνει μια έτσι και είχε. Δεν ξέρω πόσα πενιντάρικα τέλος πάντων, ένα πράγμα τέτοιο. Σαν βράχος ήταν ένα πράγμα τέτοιο. Και ξενάγε, ντουβ, μέτραγε. Για να του δώσει, ας πούμε, ένα ξέρω εγώ δεκάρικο και τα ρέσα τα κράτησε εκείνος. Μιλάμε για τέτοια φάση. Αυτά τα πράγματα τα βλέπα εγώ στα βίντεο κλιπ και δεν ήξερα αν μπορώ να τα πιστέψω ή όχι. Αλλά τα είδα από κοντά και λέω: αποκλείεται. Εφόσον σπάει η φάση και όλα αυτά, φεύγει ο Sneak. Απλώς πληρώνω ό,τι είχαμε συνηθίσει με τον George Cook εκείνη την ημέρα. Και μετά σηκώθηκα και έφυγα. Στο τελευταίο βίντεο, όσοι με έχετε στο Instagram το ξέρετε, μου στείλε πάλι μήνυμα ο Sneak και κάπως μιλήσαμε. Κάτι μου είπε τέλος πάντων έτσι, μια μικρή παρατήρηση και όλα αυτά τα σχετικά. Το έφτιαξα και όχι απλά μου έδωσε το respect τέλος πάντων. Είπε ότι εντάξει, λέει όλα κομπλέ και συνεχίζουμε και τα σχετικά. Και πέρα από το ότι μου έδωσε το respect και είπε ότι είναι πολύ γαμάτο το βίντεο και όλα αυτά τα σχετικά, φωνητικά δεν μπορώ να σας βάλω γιατί του έχω υποσχεθεί να μην σας δείξω κάτι από τα φωνητικά. Εκείνη την ημέρα στο γειτονιά 3 τέλος πάντων όταν του μίλησα, εντάξει ήταν πολύ ζαλισμένος και όλα αυτά, αλλά του είπα το σκηνικό και με θυμήθηκε. Τουλάχιστον έτσι έδειξε, οπότε δεν ξέρω. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε τέτοιου στυλ βίντεο και γενικότερα το περιεχόμενο στο κανάλι μου, κάντε ένα like, subscribe και όλα αυτά τα σχετικά τέλος πάντων. Ακολουθήστε με στα social. Και νομίζω ότι αυτή από τις μεγάλες ιστορίες, σαν μεγάλος δηλαδή τέλος πάντων, γιατί πιο μικρός νομίζω ξέρετε τι έκανα, οι παλιοί fans τέλος πάντων, από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες. Χάρηκα που ήσαν μαζί μου, καλές γιορτές να έχετε τώρα. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο τερματισμένο βίντεο. Αυτά.